Συνδεθήκαμε τώρα στο αυτοκίνητο με το Audis Engineer. Μας διάβασε το VIN. Θα πάμε να κάνουμε update τη flash του κεφάλου. Είναι ανοιχτός ο διακόπτης του αυτοκίνητου. Πάμε για τον κινητήρα. Το αρχείο που θέλουμε το έχω στην επιφάνεια εργασίας. Είναι αυτό εδώ πέρα κωδικός. Το firmware που έχει εδώ πέρα, το παλιό είναι το 9980 και θα πάμε στο 9982 ως update. Είναι μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 8 με 10 λεπτά. Ωραία, μόλις μεγάλωσα την οθόνη υπολογιστή γιατί δεν είχα καλή εικόνα. Έχουμε όλα στο φορτιστή, σταθεροποιητή τάσης και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την αναβάθμιση του εγκεφάλου. Όπως είπα, αυτή η διαδικασία διαρκεί περίπου 8 με 10 λεπτά. Έχουμε βάλει και σταθεροποιητή τάσης πάνω στην μπαταρία. Εδώ είπα πως μετράει πόσο χρόνο θα κάνει, αλλά όσο έχω υπολογίσει συνήθως που κάνει, κάνει 8 με 10 λεπτά. Γι' αυτό έχουμε βάλει και σταθεροποιητή τάση πάνω στο όχημα. Κάνουμε αναβάθμιση τον εγκέφαλο, πιο καινούργια έκδοση firmware. Πολύ ωραία, προχωράει. Έχω βάλει και μπαταρία πάνω στο λάπτοπ, μην γίνει διακοπή ρεύματος στιγμιαία. Αυτό το είναι το Audis το Engineering, το ελληνικογνωσιακό πρόγραμμα της Volkswagen. Έχω μια πιο παλιότερη έκδοση, στο οποίο δεν κάνω online φλασάρισμα τον εγκέφαλο, τον έκανα offline. Έχω κατεβασμένα τα αρχεία για το συγκεκριμένο εγκέφαλο με το firmware. Αυτός ο εγκέφαλος είχε την έκδοση 9980 και τον αναβαθμίσουμε στην τελευταία έκδοση που έχει βγει για αυτόν τον εγκέφαλο, την 9982. Την κάνω αυτό με ένα καλώδιο J2534. Όσο ποιοτικότερο και κάνει το καλώδιο διαλεχτεί είναι καλύτερα για αυτή τη δουλειά. Τον υπολογιστή δεν τον ακουμπάμε καν, είμαστε μακριά, δεν θέλουμε να υπάρχει διακοπή της διαδικασίας αυτής. Με το που ξεκίνησε η διαδικασία αυτή ακούσαμε ότι χτύπησε και ένα καμπανάκι από το καντράν εκεί πέρα μέσα. Έχουμε συμπιώσει τη 2,5 λεπτά που το κάνει αυτό. Ίσως να πάρει και περισσότερο από 10 λεπτά το συγκεκριμένο από ό,τι βλέπω. Να δω το αρχείο, το βλέπουμε. Flash Container FL03P906021V, η έκδοση 9982. Διάβασα ότι είχε πριν την 9980. Μπορούμε φυσικά να κάνουμε και downgrade το firmware, να πάμε και σε πιο παλιότερη έκδοση. Ωραία, προχωράει η διαδικασία. Οι αναβαθμίσεις που έχουν αφορά γενικά ένα καλύτερο πρόγραμμα, μια καλύτερη λειτουργία, συνολική λειτουργία του οχήματος.
όταν πάντα βγάζουν αναβαθμίσεις είναι για να βελτιώσουν κάποια λάθη, γενικά για να γίνει κάποια βελτίωση στη συμπεριφορά του αυτοκινήτου ως προς το καλύτερο πάντα, οδηγικά, ρήπους και τα πάντα. Έχουμε συμπιώσει ήδη 4 λεπτά που φλασάρει τον εγκέφαλο, που τον γράφει δηλαδή. Αρκετές φορές είναι χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Και δεν γίνεται να διακοπεί. Δείχνει να προχωράει αργά μεν.